πάλσαρ είναι το απομινάρι του πυρήνα ενός αστρού που εξεράγει. Οι αστροφυσικοί προσπαθούν να κατανοήσουν τις λεπτομέρειες του πώς τα πάλσαρ λειτουργούν. Από τότε που ανακαλύφθηκαν, το 1967, ειδικά πώς εκπέμπουν με ακρίβεια χρονισμένους παλμούς σε ραδιοσυχνότητες και ακτινοβολία γάμα. Τώρα, νέες προσομοιώσεις υπολογιστών παρέχουν αναπάντεχες ιδέες. Ένα πάλσαρ περιέχει μερικά από τα ισχυρότερα μαγνητικά πεδία που είναι γνωστά και μπορεί να περιστρέφεται χιλιάδες φορές το δευτερόλεπτο. Αυτό σημαίνει ότι λειτουργεί σαν ένα ισχυρό δυναμό, δημιουργώντας ένα τόσο ισχυρό ηλεκτρικό πεδίο που τα σωματίδια διαχωρίζονται από την επιφάνεια και επιταχύνονται στο διάστημα. Αυτές οι προσομοιώσεις δείχνουν σαφώς αυτές τις απίστευτες κινήσεις για πρώτη φορά. Τα περισσότερα από αυτά τα σωματίδια είναι ηλεκτρόνια. Και το αντίποδο αντίληψης τους, τα ποζιτρόνια. Στις προσομοιώσεις, τα χρώματα τους γίνονται αχνότερα καθώς επιτυγχάνουν σε υψηλότερες ενέργειες. Τα ηλεκτρόνια τείνουν να απομακρύνονται προς τα έξω από τους μαγνητικούς πόλους. Τα ποζιτρόνια ρέουν ως επιτοπλίστων σε χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη σε μια σχετικά λεπτή δομή, που ονομάζεται τρέχον φύλλο. Τελικά, αυτές οι εκροές οδηγούν στο σχηματισμό ενός ισχυρού ανέμου που εκτείνεται μακριά από το πάλσαρ. Οι γραμμές του μαγνητικού πεδίου και τα σωματίδια που κινούνται σε αυτές προσπίπτουν και εκτείνονται προς τα έξω καθώς το πάλσαρ περιστρέφεται. Η ταχύτητα περιστροφής τους αυξάνεται με την απόσταση. Αλλά υπάρχει ένα τείχος που δημιουργείται από το τελικό όριο ταχύτητας. Την ταχύτητα του φωτός. Οι αστρονόμοι το αποκαλούν τον κύλινδρο του φωτός. Η ύλη δεν μπορεί να ταξιδέψει με την ταχύτητα του φωτός. Έτσι κάτι πρέπει να γίνει πριν τα σωματίδια φτάσουν εκεί. Λίγο πριν τον κύλινδρο του φωτός. Οι προσομοιώσεις δείχνουν ότι ένα πλήθος ηλεκτρονίων μέσης ενέργειας διασκορπίζεται έντονα, μερικές φορές ακόμα και πίσω προς το πάλσαρ. Μερικά επιταχύνουν, αλλά επιβραδύνουν. Τα περισσότερα τελικά ξεγλιστρούν πέρα από τον κύλινδρο του φωτός και οδεύουν προς το διάστημα. Οι προσομοιώσεις δείχνουν επίσης ότι ένα μικρό ποσοστό ποζιτρονίων πιθανότατα κρατά το μυστικό της εκπομπής ακτίνων γάμα του πάλσαρ. Μερικά από αυτά τα σωματίδια οθούνται σε τεράστιες ενέργειες σε σημεία μέσα στο τρέχον φύλλο, όπου συναντώνται οι γραμμές του μαγνητικού πεδίου. Αυτές οι προσομοιώσεις φέρνουν τους επιστήμονες ένα βήμα πιο κοντά στην κατανόηση της απίστευτης φυσικής των πάλσαρ, κάτι που έχει κρατήσει τους αστροφυσικούς απασχολημένους εδώ και δεκαετίες. Thank you.